ενημερωθήκαμε χθες λοιπόν ότι θα έρθει μία εκπαιδευτικός στο 3ο νηπιαγωγείο Σιτίας από κόκκινη περιοχή. Έχουν αναστατωθεί οι γονείς της Σιτίας και εμείς σαν σύλλογος γονέων και δαιμόνων και σαν γονείς επίσης, χωρίς το Υπουργείο Παιδείας να αναγκάσει αυτή την κοπέλα να κάνει κάποιο τεστ κορονοϊού, ούτως ώστε να ξεκινήσει τη δουλειά της. Οπότε επισπεύσαμε εμείς, εφόσον δεν το έκανε αυτό το Υπουργείο Παιδείας, πήγαμε στο Δήμο, ζητήσαμε τεστ από το Δήμο, να την τρέξουμε να την πάμε στο νοσοκομείο για να κάνει το τεστ και κατόπιν, θετικό ή αρνητικό, να ξεκινήσει τη δουλειά της. Όμως, η κοπέλα ξεκινάει την Τετάρτη. Σήμερα έχουμε Δευτέρα, ξεκινάει την Τετάρτη. Έγινε το τεστ σήμερα, έτσι. Ναι, έγινε το τεστ σήμερα το πρωί. Το μοριακό τεστ, τελικά, από το νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα θα φανούν αύριο το πρωί. Η κοπέλα όμως, είτε θετικό είτε αρνητικό είναι, την Τετάρτη την υποχρεώνουν από το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσει τη δουλειά της. Εν τω μεταξύ, έχει έρθει κιόλας εδώ τώρα. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είναι στον χώρο του σχολείου για να υπογράψει τη σύμβασή της, γιατί την υποχρεώνει το Υπουργείο Παιδείας. Και ερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημα. Τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας για όλο αυτό? Δεν πρέπει να υποχρεώνει τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς να κάνουν κάποια τεστ πριν ξεκινήσουν... Πριν μπουν στην τάξη, έτσι. Στην τάξη. Βεβαίως. Είμαστε η φωνή αυτή τη στιγμή των γονέων που έχουμε την καραντίνα, το lockdown, έχουν κλείσει τόσα μαγαζιά και αφήνουν ανεξέλεκτα από κόκκινες περιοχές ανθρώπους που δεν φταίνουν οι άνθρωποι στην ουσία, αλλά τους αφήνουν ανεξέλεκτα να μπαίνουν σε άλλες περιοχές χωρίς να τους ελέγχει κανένας. Κατά τα άλλα κλείνει τόσα μαγαζιά. Θα έπρεπε για μας το Υπουργείο Παιδείας να παρέχει τεστ, όπως γίνεται με φοιτητές και με όλους τους άλλους, να παρέχει τεστ και στους εκπαιδευτικούς δωρεάν. Δεν μπορεί να τους αναγκάσει με τέτοια κρίση να πληρώνουν το τεστ και να τους το παρέχει το Υπουργείο Παιδείας. Και να τους το επιβάλλει κατά κάποιο και τρόπο. Και να τους το επιβάλλει, βέβαια, πριν ξεκινήσουν, πριν έρθουν σε επαφή με μικρά παιδιά, με μεγάλους, με όλους. Έτσι κι αλλιώς, αν υπάρξει, αν ελπίζουμε όχι, είναι θετική, κατά κάποιο τρόπο όλη η πόλη θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Γιατί το θέμα είναι όμως ότι η κοπέλα μπήκε στο νηπιαγωγείο μας. Είναι πάρα πολύ ώρα. Είναι αρκετή ώρα μέσα για να κάνει τα χαρτιά. Βέβαια, η προϊσταμένη του σχολείου, η διευθύντρια, κρατάει και τηρεί τις απόλυτες αποστάσεις για να προστατεύσει τα παιδιά μας. Όμως και πάλι θα φανεί αύριο στο τεστ.